Εμείς οι εργαζόμενοι στον καλό εργοδότη είχαμε δει από την αρχή που πάει το γράμμα. Όταν τα μόνα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν η εντατικοποίηση, ήταν η καταστρατήγηση ωραρίων, ήταν το κόψιμο και αναβολή ρεπό και αδειών, ήταν αυτό που λέγαμε η κορύφωση της εκμετάλλευσης στους χώρους εργασίας, χωρίς μέσα προστασίας και υγειονομικής ασφάλειας. Όταν οι γιατροί εργασίας, μόνο τουρίστες ήταν μέσα στους χώρους εργασίας, το είχαμε πει από την αρχή. Όσοι δεν νοσήσουμε από την πανδημία, ή θα πέσουμε θύματα εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών. Ένα χρόνο και κάτι τώρα έρχεται η καθημερινότητα να επιβεβαιώσει στο έπατρον και την πιο δυσίωνη πρόβλεψή μας. Μετράμε πλέον νεκρούς, μετράμε πλέον εκατοντάδες κρούσματα και νοσούντες που μεταφέρουν τον ιό στα σπίτια τους και έχουμε θύματα σε ηλικιωμένους γονείς εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση πλέον στα καταστήματα, στις αποθήκες, στα γραφεία, τόσο στην αλυσίδα που εργάζομαι εγώ, όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Βέβαια, όταν αυτά συμβαίνουν στον καλύτερο εργοδότη, φανταστείτε τι γίνεται στους μικρότερους ανταγωνιστές του. Η εργοδοσία από κοινού και συντεταγμένα, ανεξάρτητα του μεγέθους της, έχει εξαπολύσει κυνηγητό εργασιακών δικαιωμάτων και ελευθεριών και εκμεταλλεύεται την πανδημία τώρα, όπως εκμεταλλεύτηκε και την καπιταλιστική κρίση πριν, για να καταργήσει στην πράξη οτιδήποτε από αυτά είχε μείνει όρθιο. Οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ κληθήκαμε να αποδείξουμε πολλά τον τελευταίο χρόνο. Στην αρχή της πανδημίας μέχρι το καλοκαίρι έπρεπε να αποδείξουμε τον πατριωτισμό μας, να δουλεύουμε ασταμάτητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των λαϊκών οικοκυριών. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μέσα σε συνθήκες βαρυχειμονιάς και μεγάλης κακοκαιρίας, την ώρα που είχε παραλύσει ο κρατικός μηχανισμός, εμείς έπρεπε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε λοκατζίδες και ως εκ τούτου δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στα καταστήματα. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε και υγιείς πριν πάμε στον χώρο εργασίας. Διευρύνεται λοιπόν το βάρος της ατομικής ευθύνης και απ' την άλλη γλιτώνει και ένα μικρό ποσοστό ευθύνης που είχε αναλάβει μέχρι τώρα η εργοδοσία. Η εργοδοσία είναι άφαντη στα καταστήματα και όταν εμφανίζονται μας παραπέμπουν στα κεντρικά για να μας αποφύγουν. Στα αιτήματά μας για συνάντηση, τώρα τελευταία προβάλλουν κάτι περίεργες αξιώσεις επιλογής για το ποιον συνδικαλιστή θα δεχτούν στη συνάντηση. Μάλλον μας μπερδεύουν με τα εργοδοσιακά, με τα εργοδοτικά επιχειρησιακά του σωματεία που τα έχουν για παιχνιδάκι και ανάλογα με τις διαθέσεις τους διαλέγουν με ποιον θα παίξουν. Τους το κάνουμε λοιπόν για να τα ταξικά σωματεία ούτε τρομοκρατούνται, ούτε διαπραγματεύονται αυτά που με υδρότα και αίμα κατέκτησαν οι προγονείς μας, οι ταξικοί μας πρόγονοι. Σε αυτή την προσπάθεια όμως η εργοδοσία ποτέ δεν ήταν μόνη της. Έχει μόνιμο αρρωγό και συμπαραστάτη την εκάστοτε κυβέρνηση που φροντίζει να στρώνει πάντα το ανάλογο χαλί από νόμους πάνω στο οποίο θα βαδίσει η εργοδοτική βαρβαρότητα. Έτσι, μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησε τα εμπόδια στην κήρυξη απεργίας, έρχεται η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας με το εργασιακό νομοθετικό έκτρωμα να επιβάλλει δεκάωρη εργασία, την αύξηση του ωρίου περιοριών, την πλήρη κατάργηση της κυριακής αργίας, το χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και τη μετατροπή των συνδικάτων σε συμβουλευτικούς φορείς. Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι οι καλές ευρωπαϊκές εργασιακές πρακτικές απαιτούν και πρόθυμους εργαζόμενους για να εφαρμοστούν. Και εδώ δεν έχουμε τέτοιους. Τα σύνορα που χωρίζουν τον κόσμο μας από το δικό τους γίνονται κάθε μέρα και πιο ευγιάχνητα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα αιτήματά μας για όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ο σταθερός χρόνος εργασίας, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και η κοινωνική ασφάλιση αποτελούν κόκκινο πανί για την εργοδοσία και είναι στρατηγική της επιλογή κατάργησή τους. Όπως δεν κατάφεραν να επιβάλλουν τη σιωπή στους χώρους εργασίας παρόν την τρομοκρατία, όπως δεν κατάφεραν να αποκρύψουν κρούσματα και εργατικά ατυχήματα, όπως σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία υπήρχε και παρέμβαση των ταξικών σωματείων, έτσι δεν θα καταφέρουν να προσβάλλουν τα ιερά και τα όσια της εργατικής τάξης. Ο σταθερός χρόνος εργασίας, ο ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, η δουλειά και η ζωή με δικαιώματα, η δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια είναι τα λιγότερα που δικαιούμαστε ως εργαζόμενοι τον 21ο αιώνα. Είναι η μεγαλύτερη ατομική μας ευθύνη απέναντι σε εμάς και τα παιδιά μας. Τους το ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν μείναμε και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μια πρώτη απάντηση στον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων στις 6 Μαΐου στο Σύνταγμα. Να είμαστε σε απεργιακή ετοιμότητα όποτε και αν αποφασίσουν να φέρουν για ψήφιση το εργατικό νομοσχέδιο. Καλή συνέχεια σε όλους.